Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Κάθε φορά κάνετε αναφορά στην όμορφη Λευκάδα και προσκαλούμε τους φωγίτες να έρθουν στο στερινό μας νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο. Όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Η χώρα μας είναι πολύ όμορφη, κύριε Καβάδα. Πάρα πολύ όμορφη. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη που σας διακόπηκα και απορώ γιατί υπάρχουν εκπομπές που διαφημίζουν την Ταϊλάνδη. Δεν το έχω καταλάβει εγώ ακόμη, αλλά εντάξει, είμαι μεγάλος σε ηλικία γι' αυτό δεν μπορώ. Ας θυμίσω Πόρτο Κατσίκη, Γκρεμνούς, Αγιαλό, Κάθισμα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από 2 χρόνια, κλήθηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση στα μεγάλα έργα. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, και έχω άμεση γνώση και αντίληψη για αυτό που λέω, επικέντρωσε όλες τις προσπάθειες στο να ξεμπλοκάρει τα μεγάλα αυτά έργα. Παθογένειες και αστοχίες του παρελθόντος, λανθασμένες και αδιέξοδες επιλογές είχαν οδηγήσει πολλά από αυτά στις καλέντες. Σήμερα συζητάμε για ένα έργο μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας, την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας του Ε65. Πρόκειται για ένα έργο που θα συνδέσει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με την Ιταλία μέσω του λιμένα της Γουμενίτσας και από εκεί με τα Δυτικά Βαλκάνια και με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Το βόρειο τμήμα του συγκεκριμένου έργου αντιμετώπιζε πρόβλημα χρηματοδότησης, αφού η υλοποίησή του έπρεπε να είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτήθηκαν κοπιώδεις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την Κομισιόν για να φτάσουμε στην έγκριση της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το μεγάλο αυτό έργο έχει συνολικό προπολογισμό 442 εκατομμύρια ευρώ, συνδέεται με τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας και έχει ξεκάθαρα αναπτυξιακό πρόσημο όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για όλη τη χώρα. Η μετακίνηση με ταχύτητα και ασφάλεια δημιουργούν νέες προοπτικές τουριστικής και γενικά οικονομικής ανάπτυξης για πολλές περιοχές. Με τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής του βόρειου τμήματος του Ε65. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση αυτά τα 2 χρόνια υπερεύει τα εμπόδια που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα και πέτυχε να διαμορφώσει τις συνθήκες για να υλοποιηθούν μεγάλα έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συζητάμε σήμερα, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, η γραμμή 4 του Αττικού Μετρό που δημιουργεί 15 νέους σταθμούς στην Αττική και ο οδικός άξονας Άκτου Ευρακία που είχε εξελιχθεί σε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Αυτό το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από 4 τουλάχιστον χρόνια. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί έπεσε θύμα αστοχιών και λανθασμένων επιλογών από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία επέλεξε τη λύση μιας νέας εργολαβίας σκούπα, ενώ το έργο ήδη κατασκευαζόταν και η αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορούσε να γίνει μέσα από συμπληρωματικές συμβάσεις, όπως είχε απαντήσει τότε το Υπουργείο σε ερώτησή μου στη Βουλή. Είχα επισημάνει τότε στη Βουλή και στο αρμόδιο Υπουργείο ότι με τη νέα εργολαβία σκούπα το έργο θα σταματούσε. Και πράγματι, αμέσως ξεκίνησαν οι προσφυγές κατά του νέου διαγωνισμού και έτσι ένα έργο μείζωνος αναπτυξιακής σημασίας για τη Λευκάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σταμάτησε. Από τον Ιούλιο του 2019, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμαλή, αναζητήθηκε η βέλτιστη λύση για την υλοποίηση του έργου. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό που αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τη σημασία και την εμβέλεια αυτού του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Ευρακία Οδός χρηματοδοτείται ως έργο γέφυρα του ΕΣΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντελώς έως το 2023. Ενώ βεβαίως ένα τμήμα του, η παράκαμψη της ευλοχίας, θα δοθεί το 2022. Τα έργα πλέον προχωρούν κανονικά και μαζί με τους νέους οδικούς άξονες Βόνιτσας Λευκάδας και Άκτιου Αγίου Νικολάου αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο της περιοχής και δημιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης με δεδομένο μάλιστα και την αναβάθμιση του αεροδρομίου στο Άκτιο. Για τη Λευκάδα όμως, ο χάρτης των νέων υποδομών, κύριε Υπουργέ, θα συμπληρωθεί μέσα από την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης που θα συνδέει το νησί με την Ανατολοκαρνανία. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης πνοής για τη Λευκάδα, ιδιαίτερα εν ώψη της ολοκλήρωσης και των νέων οδικών αξώνων.
Το νησί μας είναι εξαιρετικά ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Όχι μόνο για τις ομορφιές και τις ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού, αλλά και επειδή έχει το προσόν της χερσαίας πρόσβασης. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και φέτος, που ο τουρισμός είναι μειωμένος, οι ουρές που σχηματίζονται τόσο στη στεριά από αυτοκίνητα, όσο και στη θάλασσα από σκάφη, είναι τεράστιες. Φανταστείτε ότι για να φτάσει κανείς στη Λευκάδα από την Πάτρα χρειάζεται 2 ώρες. Για δε τους καλοκαιρινούς μήνες, για να μπει στο νησί από την πρωτή γέφυρα και να διασχίσει το παραλιακό μέτωπο, μια απόσταση δηλαδή 4 χιλιόμετρων, χρειάζεται 1,5 με 2 ώρες επιπλέον. Κύριε Υπουργέ, το δε μποτιλιάρισμα είναι ανυπόφορο όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά πολύ περισσότερο για τους κατοίκους. Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε διαρκείς επαφές και συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών και με τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Καραγιάννη, που βρίσκεται εδώ, και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια και για το ενδιαφέρον τους, αλλά και για τη στήριξή τους. Πρόκειται για ένα έργο που οι Λευκαδίτες περιμένουν εδώ και δεκαετίες και το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση και η τοπική της εκπρόσωπη στη Λευκάδα τον μπλόκαραν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αγκάλιασαν, το ενέταξαν στα μεγάλα έργα υποδομών για τα επόμενα χρόνια και δουλεύουν για να δρομολογηθεί. Σήμερα, έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι γνωμοδοτήσεις από αρκετά υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού εξέτασαν και αξιολόγησαν εναλλακτικές, προκρίνουν τη λύση της υποθαλάσσιας ζεύξης. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την οριστική απάντηση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και κατόπιν το Υπουργείο Υποδομών θα διατυπώσει την τελική πρόταση. Το επόμενο βήμα είναι να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση και θέλουμε, κύριε Υπουργέ, και τη δική σας βοήθεια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αποφασιστικότητα και ευελιξία, με διαφάνεια και υπευθυνότητα, σχεδιάζουμε τις υποδομές και τις επενδύσεις που αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών. Προετοιμάζουμε τη χώρα για το μέλλον. Συνεχίζουμε να χτίζουμε και να δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καβαδά, και για την τήρηση του χρόνου. Δεν μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Και θα πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κοζανίτισσα, την κυρία Καλλιόπη Βέτα.